Στην πολιτική επικαιρότητα, 3η του Σεπτέμβρη και το Πασόκ γιορτάζει μισό αιώνα ιστορίας από την ίδρυσή του το 1974. Τα 50 χρόνια της παράταξης γιορτάζονται μέσω εσωκομματικής προεκλογικής εκστρατείας για την ανάδειξη ηγεσίας με στελέχη και φίλους του Πασόκ να δίνουν ραντεβού απόψε στο Ζάπιο. Εν μέσω εσωκομματικών εκλογών, το Πασόκ γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του και σήμερα θα είναι όλες οι γενιές μαζί σε μια γιορτή στην οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό οι πρώην πρόεδροι του Πασόκ. Σήμερα το βράδυ στο Ζάπιο γιορτάζουμε όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι. Πρέπει να αλλάξουμε ξανά τη συνθήκη διακυβέρνησης της χώρας. Και το λέω αυτό διότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς να αλλάξει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος και να κάνει διαχείριση. Η Άννα Διαμαντοπούλου και η Νάντια Γιανακοπούλου τίμησαν με εκδηλώσεις τους τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, ενώ και ο Παύλος Γερουλάνος πραγματοποιεί διαδικτυακή εκδήλωση. Το Πασόκ, το μεγάλο κυβερνών Πασόκ, μπορεί να γίνει η αφετηρία ξανά για το μέλλον, αρκεί να το πιστέψουμε και να το παλέψουμε. Μπορεί να γίνει η ισχυρή αντιπολίτευση του αύριο και μπορεί να γίνει η κυβέρνηση του μεθαύριο. Η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ αποτελεί την πηγή έμπνευσης για μια νέα αρχή. Αποτελεί ένα κάλεσμα να ανταποκριθούμε στην εθνική ανάγκη για μια ολική επαναφορά του ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα για να είναι συνεκτικό, για να πείθει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα παρέας, πρέπει να είναι ένα κόμμα, τι κόμμα είναι. Το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο κλειστό από ό,τι θα το ήθελα εγώ. Ο Μιχάλης Κατρίνης ετοιμάζει εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 11 Σεπτεμβρίου στο Όδειο Αθηνών. Τις υπογραφές τις έχω συμπληρώσει. Μπράβο. Αλλά τις 5.000. Τις 5.000 και παραπάνω έχω. Μάλιστα. Αλλά το έχω πει και το έχω κάνει και μάλιστα και από εδώ και από τη δική της εκπομπή το έχω πει ότι αυτό είναι διαντολογικά παράνομο, αντισυνταγματικό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB, στην πρόθεση ψήφου στο σύνολο των ερωτηθέντων δυνητικών ψηφοφόρων στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, προηγείται ο νυν πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης με 25,5%, ακολουθεί ο δήμαρχος Αθηναίων με 21,9%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Άννα Διαμαντοπούλου με 17,5% και ακολουθούν Παύλος Γερουλάνος με 12,6%, Νάντια Γιανακοπούλου με 4,9%, Μιχάλης Κατρίνης με 3,3% και Γιάννης Κανελάκης με 0,9%.